του Κυρίου δεηθώμεν και του ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο εν σοφία τα πάντα εξοικόντων εις τα είναι παρακαγών, αυτός δέσποτα των απάντων και τους δούλους τούτους, που συμπδόκησα στη διακονία του άρχη του λαού αναλαβή, ευλόγησον, και εις πάν έργων αγαθών και σία βάρασον καθοδήγησον, ένδυσον αυτούς στην εξήψους δύναμη, φρούρισον αυτούς υπό τη σκέφη των τελείων σου, χάρη σε αυτή η ειρηνική την πολιτεία και καταξίωσον αυτούς καλών έργων προείσταστε και τα ευάρεστά σοι δια παντός πράτη και κατ' ημερία και προόδο του εκλέξαντος αυτού λαού της περιφερίας Νοτίου Αιγαίου, ότι σ' όλο το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους, και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Άξι! Θέλω να πω ότι είμαι ειλικρινά ιδιαίτερα συγκινημένος, ευτυχισμένος και χαρούμενος που είμαι εδώ κοντά σε σήμερα με πάρα πολλούς φίλους. Να τους χαρώ, να πω συγχαρητήρια σε όλα τα στελέχη της περιφέρειας, της περιοχής αποδίκησης του Αγίου Αιγαίου που αγωνίζεστε, που αγωνιζόσαστε, να αγωνίσετε και να αγωνίσετε για τα νησιά μας. Για τον κόσμο που κατοικεί στα νησιά μας και τον υπέροχο κόσμο, τον οποίο είμαστε εδώ για να υπηρετούμε. Αγαπάμε τα νησιά μας, θα στηρίζουμε τα νησιά μας, είμαστε κοντά μας ή δίπλα. Το Υπουργείο Ναυτιλίας Ιστορικής Πολιτικής και ως Υπουργός, πιστέψτε με, σαν πρώτα κάτοικος νησιού, βουλευτής ο Δεκανήσου και Υπουργός Ιστορικής Πολιτικής, είμαι εδώ να σας δείξω στο γραφείο μου ανοιχτό για όλους και για όλες. Καθημερινά αγωνιζόμαστε να κάνουμε καλύτερο το αύριο και τους νησιώτες μας. Στηρίζουμε τον κόσμο που μένει στα νησιά, που αγαπάει τα νησιά, που πολεμάει για αυτά τα νησιά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και πάω από την πλευρά μου, σε ό,τι χρειάζεται η περιφέρεια, όχι μόνο ο δεύτερος βαθμός, αλλά και ο πρώτος βαθμός, ήδη με πάρα πολλούς δημάρχους έχω επικοινωνία και μιλάω, έχω δεχτεί πάρα πολύ στο γραφείο μου. Σχεδιάζουμε μαζί, συντονισμένα, οργανωμένα, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι φωτιές, εξωπραγματικές καταστάσεις, δύσκολες καταστάσεις, μια κλιματική κατάρρευση, η οποία έχει έρθει προπολού στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και μετά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν υπήρξε νησί ακριτικό, φυλάκιο ακριτικό, το οποίο δεν επισκεφτήκαμε μαζί, προσπαθώντας να δώσουμε μικρά λύσεις σε μικρά και μεγάλα προβλήματα. Αλλά η ζωή τα φέρνει έτσι και τελικά βρεθήκαμε να είμαστε στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή, τόσο για μένα βέβαια όσο και για όλους τους συνεργάτες μου και όλα τα μέλη περιφερειακού, του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου του Νοτιοίδη. Μια στιγμή συγκίνησης και χαράς σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά και μια συγκίνηση στιγμή στην οποία ψάχνεις να βρεις όλη αυτή την ενέργεια για την αποφασιστικότητα που η προσδοκία της εποχής και της περίοδου, αλλά και της συγκυρίας, έχει φέρει στη σκέψη της κοινωνίας. Σήμερα συμπυκνώνονται τα χρόνια τα οποία προηγήθηκαν και τα χρόνια τα οποία έρχονται. Δίνω αυτόν τον όρκο για τρίτη φορά. Με τη δική σας αγάπη, τη δική σας εμπιστοσύνη. Είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να εισπράξει μεγαλύτερη αναγνώριση, μεγαλύτερη αμοιβή. Μπορεί να νιώσει ένας πολιτικός. Και βέβαια αυτή είναι και μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, μια εμπιστοσύνη, η οποία πρέπει να σας πω ότι στο δικό μου το μυαλό και στη δική μου σκέψη το ποσοστό δεν έχει δράσει. Με την έννοια ότι περνάει η ανθρώπινη η ώρα της ανθρώπινης χαράς και μετά μένει η ευθύνη. Η ευθύνη δεν αλλάζει, όπως δεν παθαίνω αυτό που λένε βέρτικο και να πω ότι ξέρεις, τώρα είμαι παντοδύναμος και αυτό είναι μια, αυτό που λένε στην πολιτική λευκή επιταγή, όχι δεν είναι λευκή επιταγή για μένα, είναι μια μεγαλύτερη ευθύνη. Προφανώς το εισπράττω, επαναλαμβάνω, μόνο σε ανθρώπινο επίπεδο και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί για μένα αυτό είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, η οποία όταν διαλέγει θα ήθελα να το καταλάβω και να φύγω πρώτος. Είναι μία εντολή αποστολής.
είναι εντολή της συνέπειας σε μία πορεία, γιατί κρίνεται αυτό, βέβαια σε αυτή την πολύ μεγάλη διαδικασία, την εκλογική, είναι μια εντολή συνέχειας σε μια πορεία στην οποία φέραμε τα νησιά μας.